Συνεχίζουμε τώρα με την επίκαιρη ερώτηση με αριθμό 1336, 30/8/2024, επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Νέας Αριστεράς και Βουλευτή Μεσσηνίας κ. Αλέξανδρου Χαρίτση προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών με θέμα «Κυβερνητική ανεπάρκεια στην υλοποίηση των αρδευτικών έργων του Φιλιατρινού Φράγματος, άμεσος κίνδυνος για τις καλλιέργειες». Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υφυπουργέ, χαίρομαι που είστε σήμερα εδώ για να απαντήσετε στην επίκαιρη ερώτησή μου. Δεν μπορώ όμως να μην ξεκινήσω επισημένοντας για μία ακόμη φορά το γεγονός ότι ενώ βλέπουμε τον Υπουργό σας να είναι παρόν στα εγγένεια μικρότερης σημασίας έργων, όταν είναι να μιλήσουμε για τα μείζωνα, όταν είναι να μιλήσουμε για τα πολύ μεγάλα έργα τα οποία έχει ανάγκη η περιοχή της Μεσσηνίας, εκεί δυστυχώς για μία ακόμη φορά είναι απόν. Και λέω για τα μείζωνα, γιατί εδώ συζητάμε για πολλωστή φορά, και θα έρθω σε αυτό, ένα έργο ζωτικής σημασίας για τη Μεσσηνία, θα έλεγα για ολόκληρη την νοτιοδυτική Πελοπόννησο, και βεβαίως για τον κρίσιμο τομέα της αγροτικής παραγωγής. Ένα έργο το οποίο όταν ολοκληρωθεί και τεθεί σε πλήρη λειτουργία θα αρδεύει περισσότερα από 34.000 στρέμματα καλλιεργειών. Τι έχει γίνει όμως με αυτό το έργο? Αν έπρεπε να το βάλω σε τίτλο, θα έλεγα ότι είναι το γεφύρι της Άρτας το οποίο έχει μεταφερθεί στη Μεσσηνία. Περί αυτού πρόκειται. Να σας δώσω, επειδή μπορεί και να μην το γνωρίζετε, ένα πάρα πολύ σύντομο συνοπτικό ιστορικό. Ένα έργο το οποίο ξεκίνησε το 2006. Ένα έργο το οποίο δυστυχώς εγκαταλείφθηκε στην πορεία και έγινε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για να ολοκληρωθεί το κυρίως έργο το 2017 και έγινε μια ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια, ένας αγώνας δρόμου, επιτρέψτε μου να πω, και τότε και με τη δική μου παρουσία στο Υπουργείο, για να μπορέσουμε να εντάξουμε το έργο, τα συνοδά έργα, στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης του 2019 με προϋπολογισμό 48,5 περίπου εκατομμύρια τότε. Και λέω τα συνοδά έργα γιατί έχουμε ένα έργο και δείχνει αυτό, αν θέλετε, και τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε και ο πάλε ποτέ δικοματισμός των δεκαετιών των προηγούμενων μεγάλα έργα, δημόσια έργα υποδομής, ότι είχαμε ένα έργο το οποίο ήταν ουσιαστικά ένα κέλυφος, ένα φράγμα στο οποίο δεν είχαν προκηρυχθεί η αναγκαία αγωγή, δίκτυα. Ένα έργο το οποίο είχε μείνει ημιτελές. Το 19 λοιπόν, πριν τις εκλογές του 2019, λίγες μέρες πριν, εντάχθηκε στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης. Από τότε έχουν περάσει πάνω από 5 χρόνια, 5 ολόκληρα χρόνια, και δυστυχώς δεν έχει γίνει από τότε απολύτως τίποτα. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα αυτής της κυβερνητικής αδράνειας αυτά τα 5 χρόνια? Είναι ότι από τη μία βεβαίως έχουμε τους αγρότες της Μεσσηνίας, οι οποίοι παλεύουν σε εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες, χωρίς να έχουν το σημαντικότερο έργο αγροτικής υποδομής, το οποίο θα τους στηρίξει στην προσπάθειά τους, και με τα φαινόμενα της ανομβρίας, με τα φαινόμενα της κλιματικής κρίσης να πολλαπλασιάζονται τα τελευταία χρόνια. Και την ίδια στιγμή τι έχουμε? Έχουμε ένα έργο το οποίο, ακριβώς επειδή δεν έχει τους αγωγούς και δεν έχει που να διοχετεύσει το νερό, χάνονται από αυτό το έργο περίπου 9 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού ετησίως, τα οποία αντί να αρδεύουν τον κάμπο, καταλήγουν στη θάλασσα. Σε μια περίοδο δηλαδή έντονων κλιματικών φαινομένων, σε μια περίοδο που το ζήτημα του νερού ανάγεται στο κύριο ζήτημα και στο κύριο πρόβλημα για την αγροτική παραγωγή παγκοσμίως και βεβαίως και στη χώρα μας, που είναι hot spot της κλιματικής κρίσης στη Μεσόγειο, βλέπουμε ότι ένα τέτοιο έργο, το οποίο είναι τόσο σημαντικό, έχει μείνει από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εδώ και περισσότερο από 5 χρόνια στα αζήτητα, με πολύ μεγάλες επιπτώσεις στην αγροτική παραγωγή της περιοχής. Θα ήθελα, κύριε Υφυπουργέ, επειδή πλέον ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι και επειδή δεν μπορούν να υπάρξουν άλλες καθυστερήσεις, θα ήθελα στην τοποθέτησή σας να σας ζητήσω να μας δώσετε ένα σαφές πλάνο και ένα ξεκάθαρο και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για το πώς θα προχωρήσει η ολοκλήρωση, η αποπεράτωση αυτού του τόσο σημαντικού έργου. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε. Θα απαντήσει ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κύριος Νικόλαος Σταχιάος. Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς επιτρέψτε μου να πω το εξής που αφορά τον Υπουργό, τον κύριο Σταϊκούρα. Νομίζω ότι ο κύριος Σταϊκούρας έχει δείξει ότι είναι παρόν στα έργα, και μάλιστα επιτρέψτε μου να προσθέσω ότι επειδή
προέρχεται από μια εκλογική περιφέρεια η οποία προφανώς δεν βρίσκεται στο κέντρο. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά τα ζητήματα τα οποία αφορούν ανθρώπους της γης, ανθρώπους του μόχθου, οι οποίοι ζουν και εργάζονται σε αυτό που ονομάζουμε ελληνική επαρχία, εγώ θα το έλεγα ελληνική περιφέρεια. Νομίζω τον αδικεί αυτή η παρατήρησή σας και έχει δείξει ότι είναι παντού κοντά σε όλα τα ζητήματα τα οποία τίθενται και αφορούν αυτούς τους ανθρώπους. Τώρα, εσείς ο ίδιος είπατε ότι για να προχωρήσει αυτό το έργο, και μάλλον πρέπει να σας αναγνωρίσουμε ότι προχώρησε επί ημερών σας, διότι βλέπω ότι η απόφαση έχει εκδοθεί για την ένταξη αυτού του έργου σε ΣΑΕ στις 3 Εβδόμου του 2019, δηλαδή ελάχιστες ημέρες πριν από τις βουλευτικές εκλογές. Είπατε μόνος σας ότι με πολύ κόπο προχώρησε αυτό το έργο, με πολύ κόπο πετύχατε και την ένταξη σε αυτό το χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Ξέρετε, θα προσθέσω και εγώ ότι με πολύ κόπο προχωράνε κάποια έργα, με πολύ κόπο γιατί προφανώς συγκρούνται με πολλές παθογένειες και με πολλά προβλήματα και της ελληνικής γραφειοκρατίας. Εν προκειμένου, το μεγάλο ζήτημα το οποίο για ένα χρονικό διάστημα, όχι σίγουρα αξιοσημείωτο, φρέναρε το έργο, είναι οι απαλωτριώσεις. Οι απαλωτριώσεις, οι οποίες αποτελούν προϋπόθεση για τη δημοπράτηση του έργου, είναι ένα ζήτημα το οποίο φρέναρε το έργο. Το έργο συμπεριλήφθηκε στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων με ανοριμότητα. Αυτό δεν αναιρεί καθόλου τη σημασία της συμπερίληψής του. Αλλά πάντως, καθώς όλες οι διαδικασίες θα γίνουν με το άρθρο 7α, εκείνο που ήταν πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι για να φτάσουμε στη δημοπράτηση θα έπρεπε να έχουν τελειώσει τουλάχιστον η κήρυξη των απαιτούμενων απαλωτριώσεων και η ύπαρξη μιας έκθεσης εκτίμησης σχετικά με τις εκτάσεις οι οποίες πρόκειται να απαλωτριωθούν. Δεν έχει μικροεμβαδών εκτάσεων όμως απαλωτρίωση αυτό το έργο. Μιλάμε για 400 στρέμματα τα οποία πρέπει να απαλωτριωθούν. Δεν είναι μικρή έκταση. Προφανώς χρειάστηκε να κινηματογραφηθεί, χρειάστηκε να επικαιροποιηθεί μετά η σύμβαση της κινηματογράφησης, χρειάστηκε να γίνει μια σειρά διοικητικών πράξεων που δεν έχει σημασία τώρα να τις αναφέρουμε στη Βουλή. Μπορεί εγγράφως να σας τις δώσω και να τις δείτε. Και σε κάθε περίπτωση εκεί που υπήρξε μια δυσκολία, η οποία για ένα πολύ μεγάλο διάστημα έφερε μια καθυστέρηση στο έργο, ήταν στο ζήτημα των δασικών εκτάσεων, στον χαρακτηρισμό κάποιων εκτάσεων ως δασικών. Έπρεπε να υπάρξει η απάντηση του Δασαρχείου Κυπαρισίας, η οποία καθυστέρησε και έφερε μια σειρά από καθυστερήσεις. Δεν θα αρνηθώ ότι υπάρχουν καθυστερήσεις, δεν θα αρνηθώ τη σημασία του έργου και θα αναφερθώ στη συνέχεια και στο υπόλοιπο του ερωτήματός σας. Ευχαριστούμε τον κύριο Πρόεδρο. Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, έχετε το λόγο για την δευτερολογία σας. Κύριε Υφυπουργέ, χαίρομαι καταρχάς που αναγνωρίζετε την προσπάθεια που έγινε όταν διαχειριστήκαμε και εμείς αυτό το έργο έτσι ώστε να ενταχθεί τελικά στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης. Επιτρέψτε μου όμως να πω ότι επειδή από τότε, όπως είπα και πριν, έχουν μεσολαβήσει περισσότερα από 5 χρόνια και επειδή αυτό το έργο και προσωπικά δεν το έχω αφήσει στην τύχη του, θέλω να σας επισημάνω ότι αυτή που συζητάμε σήμερα είναι η 7η ερώτηση που έχω καταθέσει εγώ προσωπικά για το συγκεκριμένο έργο και χαίρομαι πολύ συγκεκριμένος. 13 προέβαλα τους συνεργάτες μου και βρήκαν από το αρχείο μας όλες τις ερωτήσεις. 13 πρώτου του 2020 η ερώτηση προς τον τότε Υπουργό κύριο Βορύδη. 22 πέμπτου του 20 η ερώτηση πάλι προς τον κύριο Βορύδη. 5 δεκάτου του 20 επίκαιρη ερώτηση που ήρθε εδώ και απάντησε ο κύριος Βορύδης. 5 τετάρτου του 23 ερώτηση προς τον κύριο Γιοργαντά. 1η ενάτου του 23 ερώτηση προς τον κύριο Αυγενάκη. 7-12 του 23, νέα επίκαιρη ερώτηση προς τον κύριο Ευγενάκη. 15-1 του 24, νέα επίκαιρη ερώτηση προς τον κύριο Ευγενάκη. Θέλω να πω λοιπόν ότι εδώ πέρα έχουμε κάνει μια προσπάθεια και εμείς από τη μεριά μας ως αντιπολίτευση όλα αυτά τα χρόνια να πιέσουμε έτσι ώστε να προχωρήσει αυτό το πολύ σημαντικό έργο. Μάλιστα, ο κύριος Βορύδης το 2020 ως τότε Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης είχε δεσμευτεί στην απάντηση στην επίκαιρη ερώτησή μου, υπάρχει προφανώς, υπάρχει και το βίντεο από όλες τις επίκαιρες ερωτήσεις,
ότι τα αρδευτικά έργα θα δημοπρατηθούν το πρώτο τρίμηνο του 2021. Και φτάνουμε τώρα στο τέλος του 2024 και δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Και μάλιστα ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, στο αναπτυξιακό συνέδριο που έγινε πριν από λίγους μήνες, μίλησε για ένταξη των δικτύων του φράγματος στο ΕΣΠΑ. Πανηγυρικά μίλησε για την ένταξη των δικτύων του φράγματος στο ΕΣΠΑ, αυτό που πριν από λίγο εσείς αναγνωρίσατε, και προς τιμήν σας πρέπει να πω, ότι έγινε το 2019. Νομίζω ότι αυτό συνιστά εμπεγμό προς τους αγρότες και προς τους πολίτες της Μεσσηνίας να εμφανίζονται ως επιτυχίες αυτά τα οποία έγιναν από προηγούμενη κυβέρνηση και να μην υπάρχει κανένα σχέδιο για το μέλλον και πώς θα ολοκληρωθεί αυτό το έργο. Περιμένω λοιπόν και θα ήθελα, για να μην χρειαστεί 7η ερώτηση να γίνει 17η ερώτηση στο μέλλον, θα περίμενα από εσάς και θα ήθελα πραγματικά, κύριε Υφυπουργέ, να μας δώσετε ένα χρονοδιάγραμμα. Δεν μπορεί όλα αυτά τα χρόνια η δικαιολογία να είναι τα ζητήματα των απαλωτριώσεων, που γνωρίζω πολύ καλά ότι μπορεί να είναι και χρονοβόρα, αλλά δεν μπορεί αυτό να είναι πρόσκομα εσαΐ για την ολοκλήρωση αυτού του σημαντικού έργου. Περιμένουμε λοιπόν ένα σαφές χρονοδιάγραμμα. Δεν μπορεί να καθυστερεί άλλο η υλοποίηση του φιλιατρινού φράγματος επειδή η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει επιλέξει να δρανήσει, έχει επιλέξει να μην θέσει σε πρώτη προτεραιότητα αυτό το τόσο κρίσιμο έργο για την αγροτική παραγωγή της Μεσσηνίας και της νοτιοδυτικής Πελοποννήσου. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Πρόεδρο. Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο. Κύριε Πρόεδρε, αυτό το θέμα των προτεραιοτήτων το ακούω και το ακούω συχνά στη Βουλή. Δεν μιλάω για τη συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί πιθανότατα υπάρχει όντως ανάγκη να προχωρήσει στο συγκεκριμένο ζήτημα. Αλλά ακούω από πληθώρα βουλευτών σε ερωτήσεις οι οποίες γίνονται ότι, ξέρετε, η εκλογή μας περιφέρεια έχει παραμεληθεί, δεν είναι μέσα στις προθέσεις κυβέρνησης να προχωρήσει ένα έργο στην δική μας περιφέρεια. Θα μιλήσω λοιπόν επί της αρχής σε αυτό το ζήτημα. Επειδή πλανάθηκε το όνομα του κυρίου Σταϊκούρα από την πρώτη στιγμή της παρέμβασής σας σήμερα, η πολιτική απόφαση που έχουμε πάρει με τον Υπουργό είναι ότι θα μιλάμε πάρα πολύ ξεκάθαρα, θα μιλάμε πολύ ανοιχτά και στη Βουλή και στον κόσμο για τις προτεραιοποιήσεις των έργων, για τα ίδια τα έργα και για τις πραγματικές δυνατότητες υποστήριξης των έργων. Υποστήριξης όχι μόνο οικονομικής βεβαίως, αλλά και της δυνατότητας τεχνικής υποστήριξης, γιατί ξέρετε, επαναλαμβάνω, το είπατε και εσείς, η ορίμανση ενός έργου και η ορίμανση εννοώ μέχρι και τη φάση της εγκατάστασης ενός αναδόχου είναι μια πάρα πολύ δύσκολη και μια χρονοβόρα υπόθεση. Κατά συνέπεια, ειδικά για το δικό σας έργο, δεν υπάρχει καμία τέτοια πρόθεση, καμία πρόθεση υστέρησης, καμία πρόθεση καθυστέρησης. Υπάρχει όντως η αντικειμενική ανάγκη αυτό το έργο να προχωρήσει και είναι μέσα στις προτεραιότητες και της κυβέρνησης αλλά και του Υπουργού και του Υπουργείου. Εκείνο το οποίο λοιπόν μπορώ να σας πω είναι ότι θα υπάρξει η έγκριση των δευχών δημοπράτησης μέσα στο αμέσως προσεχές διάστημα. Δεν θα σας δώσω μήνα γιατί θέλω να είμαι ακριβής, αλλά σας λέω μέσα στο αμέσως προσεχές διάστημα. Πιθανότατα πριν και μάλλον πριν από τη λήξη αυτής της χρονιάς θα προχωρήσουν τα δεύχη δημοπράτησης. Υπήρχε και ένας άλλος αντικειμενικός λόγος για τον οποίο υφίσταται αυτή η καθυστέρηση. Άκουσα τις ημερομηνίες των δύο τελευταίων ερωτήσεών σας, αν δεν κάνω λάθος, ίσως και των τριών. Αυτές έγιναν μετά τις εκλογές του 2023. Τότε όμως το έργο είχε περιέλθει στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, είχε φύγει από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο είχατε απευθύνει εσείς τις ερωτήσεις. Αυτό από μόνο του έφερε, φυσικά καταλαβαίνετε, και μία καθυστέρηση στο έργο. Θα είμαι σε θέση στο αμέσως προσεχές διάστημα να σας δώσω ημερομηνίες. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι μπορούμε και με την υφιστάμενη εξέλιξη αυτή που έχει ήδη προχωρήσει στο σύνδημα των απαλωτριώσεων να προχωρήσουμε στα τεύχη δημοπράτησης, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο θα ελέγξω με τις υπηρεσίες στο αμέσως προσεχές διάστημα. Πάντως, οφείλω να πω ότι το φιλιατρινό φράγμα αποτελεί μία προτεραιότητα. Τα έργα, τα συνοδευτικά του φιλιατρινού φράγματος, για να ακριβολογούμε, γιατί ξέρετε, αυτό το έργο απέξει ένα παρατσούκλιο που πάω και με ρωτάνε τι γίνεται με το φιλιατρινό φράγμα. Στην πραγματικότητα, μιλάμε για τα συνοδευτικά έργα, τα έργα τα οποία θα αρδεύσουν τον κάμπο της Τριβιλίας.
Νομίζω ότι μέσα στο αμέσως προσεχές διάστημα θα σας δώσω απαντήσεις και πραγματικά υπάρχει μία καθυστέρηση για την οποία όντως απολογούμε και νομίζω ότι πολύ σύντομα θα έχουμε εξελίξεις ιδιαίτερα θετικές για αυτό το γεγονός και σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Πραγματικά επισπεύδει την διαχείριση αυτού του θέματος. Ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό.